Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι εικονική πραγματικότητα ότι υπάρχει σχέδιο. Έχει αλλάξει 20 φορές. Φέρνει μία έδρα, πάει στην άλλη. Άρα δεν υπάρχει σχέδιο. Εγώ δηλαδή, αν είχε κάποιο αυτό το σχέδιο που λέτε, θα διαφωνούσα, αλλά θα μπορούσα να μιλήσω μαζί του. Αν πει, κοιτάξτε, το μέλλον είναι τεχνοκρατικό, το μέλλον είναι τεχνικό, είναι οικονομικό. Εντάξει, να βγάλουμε και 5 φιλοσόφους, δεν τους χρειαζόμαστε. Θα διαφωνούσα και θα μιλήσω. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Έχω γράψει ότι είναι ένα μαυρογιαλούρικο σχέδιο για να εξυπηρετήσει διαφόρους ανθρώπους και διάφορα πολιτικές φιλοδοξίες. Δεν έχει καμία γραμμή. Σου λέω, ερχόταν να έλεγε ότι θέλω 10 θεολογικές στη χώρα, διότι είμαστε η πατρίδα, ξέρω εγώ κλπ. Η χριστιανική κλπ. Θα πω διαφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να κάνω. Δηλαδή, έχω μια δημοκρατία. Εγώ το είπα προχθές σε μια εκδήλωση, θυμόσαν μερικοί. Λέω, η δημοκρατία είναι κουφή, είναι μουγκή, είναι κουτσή. Και του εξήγησα γιατί είναι αυτό. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Πώς το είπατε ακριβώς το ερώτημα. Λέω, δάσκαλο, λοιπόν, την Τετάρτη, αύριο θα έρθει ο κύριος Πανούς. Α, τα παιδιά χειροκροτούν. Πάντα είμαι το πρωί εγώ. Ο δάσκαλος το καταλαβαίνει. Κατά βάση, πάμε, το ξέρει. Πάντα είμαι το πρωί. Παρουσιάζει ο δάσκαλος, ήρθε ο κύριος Πανούς και τα λέω. Τι είναι αυτό. Λέω, κοιτάξτε, δεν είμαι ο Τζίμις, αλλά θα σε εξηγήσω τη σχέση μου. Ναι, ναι, για πες μας. Του λέω αυτά που θέλω να πω. Και φεύγοντας, θα μας το πεις τελικά τι σχέση έχεις. Δεν έχω καμία σχέση. Αλλά το πληρώνω αυτό.